Άναψαν τα αίματα στο εκλογικό τμήμα του ερχομενού στις ισοκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στο Κινάλ. Προφανώς και δεν υπήρξε ποτέ ξυλοδαρμός. Υπήρξε ένας λεκτικός διαξηφισμός, ο οποίος κράτησε για λίγο και το όλο θέμα εξομαλύθηκε μετά από λίγη ώρα. Αφορμή στάθηκε η παρέμβαση αντιπροσώπου υποψηφίου, ο οποίος διαπίστωσε προσπάθεια αλλίωσης της εκλογικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να φουντώσει για την παράθεση και να ακολουθήσουν λεκτικοί διαπληκτισμοί μεταξύ μελών της Ευρωευτικής Επιτροπής και ψηφοφόρων. Υπήρχε μία ένταση αργά το μεσημέρι, λόγω της καθυστέρησης μιας εγκυκλίου της ΕΔΚΑΠ από το ΠΑΣΟΚ, η οποία άργησε να έρθει και με το πρόβλημα που προήλθε στο σύστημα, υπήρχε μια ένταση μεταξύ των αντιπροσώπων του κ. Παπανδρέου και του κ. Ανδρουλάκη. Μια λεκτική ένταση και τίποτα παραπάνω, όχι διαπληκτισμοί, σε καμία περίπτωση ξυλοδαρμός. Υπήρξε αυτό το πρόβλημα που με την εγκύκλιο από την ΕΔΚΑΠ, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει. Και προφανώς για να είμαστε σύνομοι και να τηρήσουμε τη διαδικασία άψογα, έπρεπε να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Τηρήθηκαν οι διαδικασίες σε υπερθετικό βαθμό. Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων και η διαδικασία συνεχίστηκε μέχρι και τη λήξη της ψηφοφορίας. Η ένταση των ημερών αυτή είναι αυξημένη. Υποθήκαν κάποια πράγματα παραπάνω κάποια στιγμή, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος καταλήξαμε στο ζητούμενο και η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Η ένσταση, ωστόσο, που ακολούθησε από τον αντιπρόσωπο που κατήγγειλε το περιστατικό στην αρμόδια επιτροπή της ΕΔΚΑΠ, έγινε δεκτή και με έγγραφο της αργά το απόγευμα, ανακοίνωσε την ακύρωση των εκλογών στον ερχομενό με το αιτιολογικό ότι καταγγέλθηκε προσπάθεια αλλίωσης της εκλογικής διαδικασίας, την οποία όμως δεν δέχθηκε κανένας από τους εκλογικούς αντιπροσώπους των υποψηφίων στο εκλογικό τμήμα του ερχομενού. Παρ' όλα αυτά, η ΕΔΚΑΠ έβγαλε ανακοίνωση ότι μας ακυρώνει την κάλπη λόγω προσπάθειας ανοθείας ή αλλίωσης του αποτελέσματος. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε κανονικά την καταμέτρηση. Έχουμε την από τους εκπροσώπους του κ. Παπανδρέου στον ερχομενό. Οι άνθρωποι είπαν από μόνοι τους ότι πραγματικά δεν υπήρξε ούτε κανένα πρόβλημα. Η διαδικασία τηρήθηκε. Η καταμέτρηση από τα μέλη της Ευρωευτικής Επιτροπής έγινε κανονικά. Ο ερχομενός έδωσε καθαρή νίκη στον νέο πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό που ξεπέρασε το 70% και τα αποτελέσματα εστάλησαν στην αρμόδια επιτροπή της ΕΔΚΑΠ. Θα συνεχίσουμε κανονικά την καταμέτρηση. Αφήσαμε και τον κόσμο να ψηφίσει, σεβόμενοι την θέληση και τη μεγάλη προσέλευση που είχε και σήμερα στον ερχομενό. Θα βγάλουμε κανονικά τα αποτελέσματα και θα τα στείλουμε στην Αθήνα, στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ.